αρχιμανδρίτης τότε. Ήταν αρχιμανδρίτης ο Παπασάβας τότε. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα ξοκλήσι του Καρέα, που δεν είχε κόσμο. Εκεί δίπλα, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Στυλιανός. Και ήτανε, χώραγε δε χώραγε 30 άτομα εκεί. Χώραγε δε χώραγε. Και τα δύο μαζί μου φαίνεται. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, από εκεί έκτισε μετά όλο αυτό το μεγαθύριο με τη βοήθεια του Θεού. Με τη βοήθεια του Θεού. Όλο αυτό το μεγαθύριο, τον Αγιώργη, από κάτω όλη την εκκλησία, και θυμάμαι μετά που δούλευα μου έλεγε, Γιωργάκη μου λέγε, να βοηθήσεις να κάνεις και εσύ μια εικόνα. Και δεν είχα λεφτά κι εγώ. Λοιπόν, και εκεί στο έκανε τον Αγιώργη, όπως μπαίνουμε στην κάτω την εκκλησία, όπως είναι, έχει κάνει μια, όπως είναι και τα κάγκελα, που προσκυνάμε πριν το ιερό, είναι η εικόνα εκεί του Αγιώργη. Και την, πώς το λένε, γιατί τότε με δεκάρικο, κοσάρικο, εικοσάρικο, δεν υπήρχαν παραπάνω. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και σιγά σιγά τον έμαθε όλος ο νομός Αττικής και έγινε λαοθάλασσα εκεί πάνω. Λαοθάλασσα. Και μαζεύτηκε. Ο δε πατήρ Λεόντιος που έχω μαζί μου εδώ που είναι δίπλα του, ήταν Σταύρος τότε. Και ήταν παιδάκι στο ιερό. Και αγνό παιδί το εξομολογούσε εδώ. Ο πατήρ Σάββας εξομολογούσε. Ο πατήρ Σάββας τον εξομολογούσε. Λοιπόν. Και του έλεγε να γίνεις παιδί μου κληρικός, να σε αφήσω εδώ διάδοχο. Λοιπόν. Και μετά ήρθε στο μοναστήρι ο πατήρ Λεόντιος και του λέω, είδες, του λέω, διώξαν τον γέροντα. Ενώ θα έπρεπε και εκεί να είναι και ο τάφος του όταν πεθάνει. Βέβαια, γιατί το έργο είναι όλο το έργο δικό του. Ως κτήτορας. Βέβαια, εμείς είμαστε τυχεροί που είναι αλλά, γέροντας έτσι. Και τον ακούμε και μαθαίνουμε και πράγματα. Αυτή την τύχη και την ευλογία την είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όπου τον διώξανε μέσα από την Αγία Σοφιά. Τον Αγιάννη τον Χρυσόστομο. Την πόρτα εκεί. Την πόρτα. Και έτσι έμαθα σήμερα ότι ο γέροντας είναι εδώ από την κυρία Διαμάντο με τον κύριο Χαράλαμπο και λέω πού τον βρήκατε λέω τον γέροντα. Γιατί έψαχνα καιρό να τον. Τον έβρισκα μέσα στο ίντερνετ. Ψάχατε κι εσείς. Στο ίντερνετ τον έβρισκα. Αλλά δεν μπορούσα να βρω πού είναι. Λοιπόν. Λιώκα δεν φαίνεται εύκολο. Πρωτοπαλίκαρο κάτω στην Κύπρο. Έχεις γράψει ένα βιβλίο τα απομνημονεύματα, δεν το έχω. Δεν το έχεις. Όχι. Το άλλο το. Το βιβλίο που έγραψα τελευταία δεν το έχεις ούτε αυτό. Δεν ξέρω ποιο άλλο λέτε. Πολέμαρχος ή πολέμιος ή όχι. Ούτε το ένα έχω ούτε το άλλο. Ωραίο βιβλίο. Τα έχουμε εδώ. Ο Πολέμαρχος του Θεού. Υπάρχουν εδώ, στο μοναστήρι, τα βιβλία. Όχι. Πού θα τα βρούμε. Τώρα η άλλη είναι δεύτερη έκδοση. Δεν υπάρχει κανένα. Πάντα σας το δώσω, πάντα σου πω. Ποιο. Είναι δύο λέει. Έχουμε στα κηρύγματά σας. Επάνω για Μαρίνα. Ωραία, την άλλη Κυριακή θα μου τα φέρεις και τα δύο. Λοιπόν, και έτσι τον βρήκα και ήρθα να πάρω την ευχή του. Γιατί συνδεόμαστε πνευματικά, που σας είπα, από μικρό παιδί με είχε. Όταν το γίνεται στην πόρτα που πήγε μέσα, ναι. Την τρίτη θα δικαιοσύνη Θεό. Την τρίτη, πρώτη. Η δικαιοσύνη λένε πολλοί έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Γιατί ούτε στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη, ούτε στην ανθρώπινη. Γιατί από τη στιγμή που η δικαιοσύνη ανέβασε επάνω στο Σταυρό το Χριστό και έστειλε χιλιάδες μάρτυρες και εκατομμύρια στο μαρτύριο,
Ποια δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν από τότε είναι το κακό. Ποια δικαιοσύνη. Και εδώ στο γέροντα είναι δικαιοσύνη αυτή. Και στο γέροντα είναι δικαιοσύνη αυτή. Αλλά η αγιότητα έτσι κατακτάται. Μέσα από διωγμούς, μέσα από... Ναι. Ο γέροντας με έμαθε να διαβάζω και εξορκισμούς. Ναι. Ο γέροντας με έμαθε. Βέβαια. Θα σου πω που θα είσαι. Μάλιστα. Εγώ είπα στον γέροντα να τον πάρω πάνω στο μοναστήρι. Είναι 16-17 καλόγεροι. Δηλαδή όλοι σε ένα μέρος το καλό να είναι, έτσι. Ναι, πάγε. Έτσι μίλα στην πούλα για την όταν είμαστε... Ας πάγαμε. Όταν ήμασταν νέοι... Εδώ είναι δικαιοσύνη. Και ρώτησα. Όταν ήμασταν νέοι, μας πρόσεχε. Μας είχε παιδιά, σαν τη γλώσσα. Σαν τη γλώσσα μας πρόσεχε. Δεν οφείλουμε εμείς τα παιδιά τον πατέρα μετά. Ναι, 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 το αντίδωρο, το αντίδωρο. Ναι, αλλά ξεσκεπάζονται κάποια άλλη περιοχή που είναι έλλειμοι και μόνοι. Δεν σε αφήρθες να δείτε εδώ. Δεν σε αφήρθες. Εμείς με τον παππού για μαζέψαμε και γέμισε εκκλησία μια στάλα. Και είδαμε ανθρώπου. Δεν σε αφήνει για τον να φύγει από εδώ. Έχει μπει μέσα του πολλά πράγματα στον κόσμο. Εγώ πρέπει να τον εαυτό μου, διδάχθηκα πολλά πράγματα από τον παππού εδώ. Πολλά πράγματα. Αλλά εσύ ζυμώνε εκεί μέσα πιο πολύ. Οπωσδήποτε. Όσο μάλλον ο απλό κόσμο. Μόνο από την εμφάνισή του που τον βλέπει μόνο και μόνο αγκαλιάζει ψυχή. Στι δυσκολίε. Ποτέ στο χάμπι το τρίμηνα εδώ, περασμένη Κυριακή. 30 χρονών. Ο Στέφανο, ο δεσπότη, είχε έρθει και στον Αγιώργη. Βέβαια. Ναι, το θυμάμαι. Πολλέ φορέ. Έτσι. Εντάξει, παιδί μου, το λέμε γιατί. Και είχε βγάλει ο γέροντα ούκο λίγα δαιμόνια. Ευχαριστώ, Θεό. Έτσι, ναι, με τη χάρη του. Ούκο λίγα δαιμόνια. Έχει βιβλία, λέει τώρα. Το πνευματικό σας τέκνο. Δεν θα μου τα φέρει η κυρία στο κήρυγμα. Ναι, τα συλλογήκαν τώρα. Ποια είναι η κυρία. Πίσω, πίσω. Θυμάμαι μία φορά, είχα ένα, όχι αυτό το καπελάκι, ένα άλλο και είχα ένα κόκκινο σταυρό. Ναι. Και ανέβαινα καμία φορά τότε που μου έδειχνε πώς διαβάζουν τους εξορκισμούς. Και επειδή το πατρικό μου σπίτι δεν ήταν πολύ μακριά από το ναό, λοιπόν, μία δαιμονισμένη μέσα εκεί φώναζε, έρχεται εκείνος με τον κόκκινο σταυρό τώρα. Και όταν πήγα μου λέει ο Παπασάβας, σε περιμέναμε. Πού ξέρατε ότι ερχόμουν. Μου λέει μας το έλεγε. Ότι έρχεται ο καλόγερος με τον κόκκινο σταυρό. Το έλεγε το δαιμόνιο. Αλλά όπως έλεγαν και τα δαιμόνια, θα σε κάνουμε, θα σε διάξουμε, θα σε διώξουμε. Εγώ δεν είχα δει. Για να πει κάτι ο γέροντας. Ρε τι να τα κάνω τα ντουβάρια σου. Ρε τούτα τα εξαφανίζω σε δευτερόλεπτο. Τούτο που γίνεται εδώ μέσα, γιατί να γίνεται, δεν το υποφέρω. Αυτά έλεγε το δαιμόνιο. Πώς θα και όντως, τι να τα διέλυσε σε δευτερόλεπτα. Πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστή. Βοηθήσε. Αφού αφρίζανε οι δημοσιογράφοι, το δείχνανε και λέγανε... Α, καλά, ναι, τι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι είναι... Πού βρισκόμαστε, στο Μεσαίο, να βρίσκαμε, να φρίσανε. Το κατάλαβα μέσα σε αυτό το δύο. Για να το βλέπω με τα μάτια μου, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, όχι που δεν είναι... Αλλά... Για να... Ο πλέον αφιλάργυρος. Διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Όλα, όλα για την ενορία στην εκκλησία τα έδωσε. Όλα. Ο πλέον αφιλάργυρος. Άμα δεν γνωρίζει ο κόσμος, θα τον γνωρίζει ο άνωτες. Μα τον αγνωρίζει ο κόσμος. Εκατομμύρια κόσμος σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Άνθρωποι της εκκλησίας, οι άνθρωποι πιστεύουν, τα αναγνωρίζουν. Οι δημοσιογράφοι ορισμένοι που το κάνουν τη το σκηνάκι το κάνει τριχιά. Σας είπα, τον ξέρω από λαϊκός παιδί. Ναι, 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 ναι.
Ο λαϊκός παιδί. Πέθανε ο πατέρας μου τις μέρες εκείνες και δεν πήγα στην αρχή του πατέρα μου και έμεινα εκεί πιστός στο καθήκον. Για κάποιο λόγο μας μεταθέτει ο Θεός. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο επιτρέπει. Έχει το σχέδιο. Έχει το σχέδιο. Εμείς εκεί μεταχτίζαμε την Αγία Μαύρα, θυμάται ο Γέροντας, στην Ηλιούπολη. Και μετά ήρθε ένας παπάς, ο οποίος λέει, δεν τον θέλω, λέει, τον πατέρα Νεκτάριο. Πήρα και εγώ τα ηματιά μου και έφυγα. Με αποτέλεσμα πήγα στο Τρίκορφο. Στενοχωρέθηκα, ανθρωπίνως. Αλλά λέω, αφού έτσι το θέλησε ο Θεός, γεννηθεί το θέλημά σου. Και τελικά, να γιατί με είχε πάει στο Τρίκορφο. Για να γίνει το μοναστήρι, να γίνει το ένα. Δεν σας ευχαριστήσαν, Πάτερ μου, όταν σας διώξαμε για όλα αυτά που πρόσφερες. Εγώ δεν είμαι δεμένος με τις πέτρες. Ο ναός είναι πέτρες και τσιμέντο. Εγώ είχα τα παιδιά μου. Αυτό είναι. Έτσι. Δεν μπορώ να στενοχωρηθώ για την Εκκλησία. Η Εκκλησία, άμα θέλει, ας το ξεθάψει από εκεί που έπαιγε. Δεν ταράζει το τίποτε, ό,τι και να κάνει. Θεμελίωσα τον Άγιο Γιώργιο πάνω στην φλόγα του Αγίου Ευχελαίου. Καντήλι το οποίο ανάβει μέχρι την Δεύτερα Παρουσία. Δεν σβήνει. Καντιλάκι να αναμένω με τη φλόγα του Αγίου Ευχελαίου. Και όταν βγήκα στην κορυφή, έκανα τον αγιασμό και θεμελίωσα τρεις σταυρούς. Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αλλά γιατί σταύρω τον Χριστό, γιατί τον σταύρωσα. Γιατί. Το λέει το Ευαγγέλιο, μια λέξη σήμερα. Διαζήλων και φθόνο. Φθόνο εσταύρωσε τον Κύριο. Φθόνο. Κακό πράγμα αυτό. Για το φθόνο. Και στην ανθρωπότητα που υπάρχει ο φθόνος. Φθόνο. Σε βλέπει ο άλλος. Φθόνο. Να στον ιό διάβολο, να στον ιό και οι άνθρωποι. Μα την πήγε ο φθόνος, δεν υπήρχε και... Γιατί έχεις εσύ πιο... μια φέτα στο στόμα σου, ο άλλος γεροφυλάκι, πώς θα σου κάνει το κακό. Ναι, ναι. Και τώρα, όπως πάμε, τι θα γίνει. Ναι. Όποιος ανοίγει το στόμα και μασάει, κάνει και. Αυτό που είναι γραμμένο θα γίνει. Ναι. Ό,τι έχει γράψει. Και μιλημένο. Ό,τι έχει γράψει από ψηλά. Βέβαια. Για να θέλουμε να ανταλλάξουμε, εμείς δεν αλλάζουμε τίποτα. Δεν θα προσπαθήσουμε να ανταλλάξουμε, δεν μπορούμε. Αν ψηφιστούν απόψε όλα αυτά, αύριο βράδυ, όλα αυτά, τι θα γίνει. Θα το γεύσουμε τώρα. Εκεί θα πάμε. Πλησίασαν, γεροντά μου. Πολύ γρήγορα. Θα πάρουμε και την πόλη. Πρέπει να προηγηθείτε. Πρέπει να προηγηθεί αυτό. Θα ματώσουμε να την πάρουμε. Πάλι με χρόνια, με καιρούς. Πάλι δική μας θα είναι. Ναι. Σε ένα μεγάλο πόλεμο μέσα, στο δίνουν. Τι δίνουν μετά. Ναι. Το πρόβλημα είναι έτσι. Όποιος μείνει. Το πρόβλημα είναι ποιος θα τη χαρεί. Όποιος μείνει. Ποιος θα την χαρεί. Ποιος θα τη χαρεί. Μια κούφτα είμαστε. Μια νύχτα μας δίνουν όλοι. Θέλετε γεροντά άλλο το τσαγάκι. Όχι. Γεροντά, δεν μας είπατε καμία ιστορία σήμερα. Για πείτε μας, γιατί είπαμε μια ιστορία. Όπως παλιά. Η ιστορία που θα πω είναι ότι είμαστε μέσα στους Άγγλους και μας εσκεύαζαν η Παναγία μας. 10.000 στρατιώτες περικύκλωσαν για να πιάσουν τον Διγενή. Τον Διγενή. Ήταν πρωτοπαλή καρότου. 10.000. Στην Κύπρο. Λοιπόν, και εγώ να είμαι επιποδός
για να τον ειδοποιήσω να φύγει. Και την ώρα εκείνη μου έρχεται η αντιλογραφία ολοκλήρου της οργανώσεως. Ο τόσο μεγάλο άντρος. Τον παίρνω μέσα από τα μάτια των στρατιωτών. Διότι έκανα ένα μπλόκο, ο ένας κοντά στον άλλο με τα όπλα. Και έκλεισαν την πόρτα του μοναστηριού. Ούτε να μπεις, ούτε να βγεις. Εγώ έπιασα εκείνον το φάκελο και τον γραφούσα. Τίποτε, δεν έκανα καμιά κίνηση. Πέρασα από κοντά τους. Δεν με είδα, με έβλεπαν και δεν με έβλεπα. Αυτό το θαύμα το μεγάλο, το μεγαλύτερο. Και μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Πού να το φυλάξω. Γυρίζω δεξιά, γυρίζω αριστερά. Πού να βρει κρυψόνα. Πού να κρυφτεί ολόκληρος φάκελος. Εκείνη τη στιγμή όπως έψαχνα, ακούω από την εικόνα της Παναγίας μας. Παιδάκι μου εδώ μου λέει. Κοίταξα την εικόνα της Παναγίας, έτρεξα, την επροσκύνησα και όπως την επροσκύνησα την Παναγία μας και έκανα έτσι, βλέπω πάνω από την Παναγία μας έναν τόπο που ήταν ακριβώς για το φάκελο. Βάζω μια καρέκλα, το βάζω από πάνω και λέω Παναγία μου, δικιά σου τώρα, φροντίδα δική σου. Μόλις κατέβηκα από την καρέκλα, μπήκα μέσα οι Άγγλοι. Με τους σκύλους. Με βρήκαν εκεί, με πιάσανε, με δέσανε. Αναστάτωσαν την εκκλησία ολόκληρη. Μπήκα με τους σκύλους από την ωραία πύλη. Μπήκα κάτω από την Αγία Τράπεζα. Και έλεγα Παναγία μου, τούτην την πεβίωση θα την πληρώσουν. Θα την πληρώσουν οι κακοί, έλεγα Παναγία μου, θα την πληρώσουν. Πραγματικά εκείνο το τάγμα, εκείνος ο αρχηγός που τους είχε αυτούς, όταν βγήκαν έξω, είδανε από το μοναστήρι να φεύγει μια γυναίκα μαυροφορεμένη με ένα γαϊδουράκι, καβαλεμένη πάνω στο γαϊδουράκι. Και έλεγαν από πού μας πέρασαν αυτοί. Και δεν την είδαμε. Οπότε έφυγε ακριβώς από το μονοπάτι που φεύγαμε εμείς. Ακριβώς από το μονοπάτι. Οπότε φωνάζουν συναγερμόν, ξεσηκώνουν όλους τους στρατιώτες και τρέχουν ξοπίσω από τη γυναίκα εκείνη. Χάθηκε η γυναίκα. Ήταν η Παναγία μας ολόκληρη. Ολόκληρη η Παναγία μας. Κατέβαιναν τα βουνά με αυτόν τον τρόπο. Στο βάθος είχε μεταμόν. Αυτή έψαχνα μέσα στο δάσος τώρα Ιούνιο που καίει η Κύπρος καίει. Έχει η Ελλάδα 40 βαθμούς, η Κύπρος έχει 44. 4 βαθμούς παραπάνω είναι η Κύπρος. Μπαίνουν εκεί και είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι έκαναν στο Μακαρίδι τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου που το ανέβησε το αυτιές και το κάψαν. Πρέπει να περάσουν απέναντι που ήταν η Παναγία μας, που την είδαν και πήγαινε. Διατάζει ο αρχηγός, δεν πηγαίνει ο ένας. Διατάζει ο άλλος, δεν πηγαίνει. Βάζουν τους σκύλους, δεν πηγαίνουν οι σκύλοι. Περνούσαν το νερό. Λοιπόν, αποφάσισαν να βάλουν φωτιά. Η τέχνη των. Οι τολμηροί Άγγλοι. Που δεν έχουν πάνω τους ίχνος τόλμης. Ίχνος τόλμης δεν έχουν. Ό,τι βρήκανε και ό,τι έκανανε είναι με τα μαρτύρια των παιδιών που πιάνανε. Οπότε βάλανε τη φωτιά και πήγαινε η φωτιά πάνω προς το μέρος που ήταν η Παναγία μας
διότι ήταν δάσος και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Φοβόντουσαν. Σου λένε να βάλουμε τη φωτιά, να το σκάψουμε, να τελειώσουμε. Όπως άναψαν τη φωτιά και πήγαν, έπαιρνε μπαρούτιν ήταν, δεν ήταν φωτιά, Ιούνιος. Πάνω από ένα πεύκο πετάχτηκε ένα κουκουνάρι. Ένα κουκουνάρι. Πετάχτηκε όπως πήγαινε ο αέρας προς τα πάνω, γύρισαν πίσω. Αυτά είναι τα θαύματα, τα μεγάλα, τα οποία δεν ξεχνώ ποτέ μου. Όπως γύρισαν πίσω και ήρθε το κουκουνάρι, το κουκουνάρι αναμένο, αμέσως σε πήρε φωτιά και τους εμάντρωσε όλους εκείνους μέσα. Όλος ο λόγος έλεγε ότι επήγε. Άναψε τέτοια φωτιά που δεν μπορούσε να τη σταματήσει κανένας. Επήγαινα να φύγω, 15 μέτρα έπεφτα χάμα από τη ζέστη πολύ και καίγονται. Και τελειώσαμε με αυτό το δράμα το μεγάλο που δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Παναγία μας μεγαλώνει. Σε έναν άλλο σημείο πήγαμε και πιάσαμε τα παιδιά, δυο σακούλες γεμάτες από ψωμιά για να περάσουμε στα βουνά. Μας έκανα επίθεση αυτή, μας εμάντρωσα και έβαλαν τους σκύλους, οι οποίοι σκύλοι πήγαιναν ίσα πάνω στα ψωμιά. Μόλις έφτασαν εκεί, σαν που να τους έβαλαν ένα χέρι αόρατο, άρχισαν να γαβγίζουν και τα στράβησαν. Εάν έβρισκαν εκείνα τα ψωμιά, θα μας σκότωναν εμάς. Δεν θα ζήσαμε τώρα. Ποιος έδιωξαν τους σκύλους και φώναζαν οι σκύλοι, σαν που να τους έβαζαν κάποιον χρήστα. Αυτά είναι τα θάματα τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα. Τα άλλα τα μεγάλα ήταν ότι είχα ένα μανάβινο εγώ και πουλούσα αυτά τα φθαρτά, τα ντομάτες και τα λοιπά. Είχα μια είσοδο και πάνω μπροστά είχα τα όλα ό,τι πουλούσα. Είχα δύο προδότες. Ερχόντουσαν και δεν έμεναν εκεί, έμπαιναν μέσα για να ψάξουν να βρουν καλύτερα τα χαρτιά. Αλλά μέσα ήταν ολόκληρο προστάσιο. Είχα δυναμίτες, είχα περίστροφα, είχα σφαίρες, είχα χειροβομβίδες, είχα ό,τι δύο κοφίνια γεμάτα. Έσκυψε από πάνω και έφτασε έως να αγγίσει πάνω στα όπλα. Ποιος του τράβηξε το χέρι και φύγε. Αυτά ήταν τα θαύματα της Παναγίας μας. Γι' αυτό φωνάζω και λέγω, μη βλασφημείτε την Παναγία μας. Μη βλασφημείτε το όνομά της, μη βλασφημείτε το όνομά της. Φωνάζω. Δεν σταματώ ποτέ. Σταματάς στο πρόσωπο της Παναγίας μας και δεν να παίζεις τα πόδια της την βλασφημία. Και πάεις μέσα στους στρατώνες που είναι τα παιδιά, τα στρατευμένα, και δεν ακούς τίποτε άλλο. Έρχονται και μαρτυρούν και μου λένε λόγια. Όλα τα παιδιά να βλασφημούν την Παναγία. Από την πρώτη ημέρα θα τους φάει σφαίρα του τού. Από την πρώτη ημέρα. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Όσοι βλασφημούν την εικόνα της Παναγίας μας και το όνομά της και τον Τίμιο Σταυρό και τον Χριστό μας. Είναι φοβερό, 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 φοβερό. Αυτό δεν γίνεται σε καμία ιστορία. Ιερός πόλεμος, εγώ έγραψα εκεί, ιερός πόλεμος εναντίον της βλασφημίας. Ιερός πόλεμος εναντίον της βλασφημίας. Πρέπει να κοπεί αυτό, διότι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα είναι επειδή βλασφημούν την Παναγία. Ο μεγάλος ο σεισμός πότε έγινε στην Αθήνα που έγινε. 1991. Λοιπόν, πότε ήταν, δεν νομίζετε. Καλοκαίρι. 8 Σεπτεμβρίου. 8 Σεπτεμβρίου. Στα Ισόδια. Το γενέθλιο. Το λοιπόν, ο άλλο. Οι πέτρες από τα Τέμπη γιατί έπεσαν. Τόσα χρόνια είναι. Γιατί έπεσαν.
Τα κουνούπια του βορείου Νείλου, πού βρέθησαν. Πού βρέθηκαν. Όλα αυτά δεν τα βλέπει κανείς, δεν τα επισημαίνει κανείς να πει βρε. Μα τι σημαίνει. Πάντοτε η Παναγία μας επεμβαίνει. Επεμβαίνει πάντοτε η Παναγία μας και του λέει ξυπνάτε, μη με βλασφημείτε. Και ο Υιός που λέει τη μανούλα μου βλασφημείτε. Εγώ πάνω στο Σταυρό φρόντισα για αυτή, λέει. Δεν εγκατέλειψα τη μανούλα μου, γιατί μέσα στην νυχτιά του Ηρώδη με έπιασε και με έπαιρνε να με γλιτώσει στην Αίγυπτο. Για την Αίγυπτο με το γαϊδουράκι. Ο Χριστός μας είναι παράδειγμα Υιού προς Μητέρα και η Παναγία μας είναι το παράδειγμα Μητέρας προς τον Υιό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα. Βλέπεις μια παρέα να κουβεντιάζουν, να κάνουν καλαμπούρια, ναι, να γελάνε και να λένε Παναγία, ναι, Χριστό και ναι, να γελάνε. Και να γελάνε. Ναι. Και να γελάνε. Όχι, τι, έχω δει εγώ στην πλατή. Να γελάνε. Και να γίνει παπά, δηλαδή, μας τα έδωσε, μας τα έδωσε ο Θεός, όπως είπε ο γέροντας πλουσιοπάροχα. Μας τα έδωσε ο Θεός πλουσιοπάροχα. Και τώρα, αλλά λόγω των αμαρτιών μας, λόγω των αμαρτιών μας, τότε τι κάνει η Παναγία. Εδώ θα σας κόβει τα περιτά. Θα σας ψηφίσει όλος ο λαός. Τι θέλατε, τα περιτά κόβει. Είχατε πολλά και γλεντούσατε και αμαρτάνατε. Αντί να κάνετε έργα αγαθά, είχατε ξεσαλώσει. Οπότε τώρα κόβει και λέει γόμορα. Τα περιτά τι τα θέλετε. Όχι. Πάρτε τα να ζήσετε φτωχικά. Ακριβώς. Όταν έρθει καθαρά Δευτέρα, αυτό είναι άλλο ναι, μεγάλο έγκλημα. Που είπατε για το καρναβάκι. Ναι. Όταν έρθει η καθαρά Δευτέρα, που ο κόσμος πρέπει να αρχίσει την νηστεία, αυτός όλος ο κόσμος θα είναι στην Πάτρα να χορεύουν πάνω στο αίμα του Αποστόλου Ανδρέου. Και τι θα γίνει. Επήγα σε ένα κήρυγμα που πήγα και λέω εσείς οι πατρινοί λέω χορεύετε πάνω στο αίμα του Αποστόλου Ανδρέα, γι' αυτό γίνονται οι σεισμοί. Έφυγα. Την επομένη να γίνει σεισμός. Ψήνουν αρνιά, τα είδα εγώ. Δεν είμαι θα άξι να έχουμε την Παναγία. Δόξα σου. Μια χαρά που θα πάρει. Σαν άνθρωπος, δεν το πάρει. Και όποτε μπορείτε, δεν ξέρω αν εύκολο τα ταξίδια τώρα. Θα το πάρω, θα το πάρω. Θα πάρω την κυρία Παναγιώτα να της μιλήσεις. Τη μητέρα. Για πάτη. Χάρηκε. Πώς με χάρηκε. Πού δείτε, σαν άρθρο. Γράψε το δικό μου. Θα σου το δώσω, το δικό μου. Ναι.